Γεια χαρά σε όλους, από όλους μας εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για μια τροφή την οποία δεν έχουμε υποψιαστεί ποτέ στη διατροφή μας. Και αυτό είναι φυσικά το αλάτι. Το αλάτι έρχεται σε πολλές μορφές, ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά. Έχουμε το κλασικό συσκευασμένο αλάτι, έχουμε ανθό αλατιού, έχουμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όμως μπορεί να περιέχουν πρόσθετα. Κάτι το οποίο εμείς θέλουμε σίγουρα να αποφύγουμε στη διατροφή μας. Μια διατροφή την οποία θέλουμε να έχει ανεπεξέργαστες τροφές και όχι επεξεργασμένες. Όταν μιλάμε για αλάτι, μιλάμε για έναν βασικό ηλεκτρολίτη, ιδιαίτερα στις χαμηλών υδατανθράκων διατροφές, νάτριο. Πράγμα το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται με κάλιο, αρκετό μαγνήσιο και αρκετό σίγουρα ασβέστιο από τα πράγματα τα οποία καταναλώνουμε. Όμως τι γίνεται όταν το νάτριο, μια φυσική τροφή, περιέχει πάρα πολλά πρόσθετα σε διάφορες συσκευασίες τις οποίες αγοράζει ο καθένας από εμάς. Βλέπουμε ακόμα και τη διαφορά στην τιμή. Για παράδειγμα, ανθός αλατιού, το συγκεκριμένο έρχεται στα 4,30, ενώ αυτό εδώ έρχεται κοντά στα 80 με 90 λεπτά. Και βλέπουμε ότι περιέχει μέσα, πέρα από αλάτι, ιωδιούχο κάλιο, σταθεροποιητή ανθρακικό νάτριο και αντισυσσωματικό παράγοντα. Πράγμα το οποίο εμείς δεν θέλουμε να καταναλώσουμε. Έτσι, είναι πάρα πολύ βασικό να δίνουμε πάντα έμφαση στο οτιδήποτε καταναλώνουμε. Ιδιαίτερα το αλάτι, μια τροφή που κάποιος θα πει σιγά μην έχει το αλάτι πρόσθετα μέσα. Βλέπουμε ότι μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας. Και ο λόγος είναι ότι όλοι αυτοί εδώ οι αντισυσσωματικοί παράγοντες και οι σταθεροποιητές οι οποίοι βάζουν προκαλούν προβλήματα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι είναι στα 48 ppm και στα 10 ppm. Πράγμα το οποίο μας δείχνει ότι οριοθετείται κάπου, γιατί αν είναι μεγάλη κατανάλωσή του σε αυτό, στην ποσότητα, υπάρχει πρόβλημα για την υγεία. Έτσι επιλέγουμε να κάνουμε πρώτα απ' όλα επιλογή ελληνικού άλατος. Γιατί βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Θαλάσσα έχουμε. Για ποιο λόγο εγώ να πάρω Ιμαλαΐων. Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά επιλέγουμε ένα κλασικό μεσολογίου, το οποίο είναι χοντρό αλάτι, και το βάζουμε στο μήλο, το οποίο είναι ανεπεξέργαστο. Δεν χρειάζεται να περάσει αυτή τη θερμική επεξεργασία. Βλέπουμε ότι ίσως λίγο να γκριζάρει το αλάτι. Το κλασικό επεξεργασμένο είναι συνήθως πάρα πολύ λευκό. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε να επιλέξουμε να καταναλώσουμε αλάτι το οποίο είναι ελληνικό, φυσικό. Και βλέπουμε ότι η τιμή, όπως σας είπα, είναι λίγο διαφορετική, είναι λίγο πιο υψηλή. Πράγμα το οποίο μας δείχνει ότι το προϊόν είναι διαφορετικό. Όμως εμείς κατευθείαν θα διαβάσουμε την ετικέτα στο κάθε προϊόν το οποίο καταναλώνουμε. Έτσι, δηλαδή, εξασφαλίζουμε ότι αυτό το οποίο εμείς καταναλώνουμε είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Με το οτιδήποτε. Όμως όταν πάμε σε κατευθείαν πηγές, θέλουμε να είναι ανεπεξέργαστες. Όπως είναι το κρέας, τα αυγά, τα ψάρια, τα λαχανικά, τα φρούτα μας, έτσι και το αλάτι. Το συσκευασμένο αλάτι, το οποίο δεν προέρχεται από την πηγή κατευθείαν, βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Οι εταιρείες, για να ρίξουν το κόστος, προσθέτουν άλλα πράγματα, να δώσουν κάτι έξτρα, να μην κολλάει, να μην κάνει. Παλιά, θυμάστε, οι περισσότεροι από εσάς, ότι βάζαμε λίγο ρύζι μέσα στην αλατιέρα, για να μην κολλάει το αλάτι. Τώρα έχουμε αντισυσσωματικό παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει την υγεία μας. Για ποιο λόγο εμείς να κάτσουμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, να αρρωστήσουμε στην ουσία από κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε πολλοί από εμάς καθημερινά, σε σχέση με το να έχουμε ένα αλάτι όπως είναι ανθός αλατιού και αν κολλήσει δεν έχει είναι και τίποτα. Έχουμε αλλάξει τα διατροφικά δεδομένα, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έτσι θέλω να δώσετε έμφαση και να προσέξετε το παραμικρό το οποίο αγοράζετε. Έστω και το αλάτι, γιατί όπως βλέπετε έχει πάρα πολλά πράγματα. Και πολλοί από εμάς, όπως σας είπα, δεν τα υποψιάζονται αυτά τα πράγματα. Τραβάνε οποιαδήποτε αλάτι χρειαστεί και από εκεί και πέρα συνεχίζουν να καταναλώνουν πράγματα τα οποία συνήθως περιέχουν όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι ένας βασικός, σας είπα, κύριο στοιχείο οι επιλογές πραγμάτων τα οποία κάνουμε στη διατροφή μας. Θα μας δώσει ένα πλεονέκτημα να έχουμε την ποιότητα στην ποσότητα την οποία χρειαζόμαστε. Γιατί αν καταναλώνω ένα επεξεργασμένο τώρα αλάτι όπως αυτό εδώ, το οποίο έχει τόσα πρόσθετα σε μεγάλες ποσότητες, σίγουρα είναι πρόβλημα. Έτσι, επιλέγουμε να έχουμε ένα αλάτι άνθος αλατιού, για παράδειγμα, το κλασικό του μεσολογίου, το οποίο είναι ελληνικό και συνήθως έχουν ετικέτες οι οποίες γράφουν τα συστατικά. Η επιλογή αυτών των πραγμάτων, λίγο είπαμε παραπάνω η τιμή, όμως εξασφαλίζει την ποιότητα. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι, ενισχύστε το YouTube με τη δική σας τώρα εγγραφή, πατήστε like και μοιραστείτε το βίντεο με όσους, όπως είπαμε, δεν έχουν υποψιαστεί τι γίνεται με το αλάτι. Instagram, Twitter, GreekGoSkito και Apollo Capsalis και GreekGoSkito.gr για διατροφικό πλάνο, το οποίο μπορούμε μαζί χέρι-χέρι να δούμε τις διατροφικές αλλαγές τις οποίες πρέπει να κάνετε στην καθημερινότητά σας για να επιτύχετε πολύ πιο εύκολα τους στόχους σας, ή συνεδρία που μπορούμε μαζί να δούμε ερωτήσεις και συμβουλές τις οποίες χρειάζεται με διατροφή και φυσικά άσκηση. Έτσι όπως πάντα θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.